εντελώς συμπτωματικά και επειδή βρίσκομαι κοντά στο δικό μας προξενείο για κάποια δουλίτσα, αυτή τη στιγμή είμαι στην Place des États-Unis, στην πλατεία των Ενωμένων Πολιτειών. Εντελώς συμπτωματικά. Και τώρα που γελάσαμε, ώρα να μας κοπούν τα γέλια. Τι να πεις τώρα και πώς να αντιδράσεις. Μας άρπαξε από το μουνί κανονικά. Αν δεν κατάλαβες γιατί το είπα αυτό, είναι επειδή κάποτε ο Τραμπ είχε πει ότι αν είσαι διάσημος, οι γυναίκες σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να τις αρπάξεις από το μουνί, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Δεν θα σε σταματήσουν. Πολλοί κόσμος λέει, εντάξει μωρέ, είναι λίγο αθυρόστομος, πώς κάνεις έτσι τώρα. Ευαισθητούλιδες που ταράζεστε με τις κακές λέξεις. Το πρόβλημα δεν είναι το στόμα του όμως, είναι ότι έχει εκφράσει απόψεις ρατσιστικές, απόψεις μισογύνικες, στηρίζεται από την Ku Klux Klan, από νεοναζιστικές οργανώσεις, καθώς και από την alt-right, που είναι μια πρόσφατη τάση όπου κάποια χαμένα κορμιά, με πρόσχημα την ελευθερία του λόγου, οργανώνουν διαδικτυακές κυρίως επιθέσεις σε γυναίκες και μειονότητες. Στην Αμερική κυρίως αυτά, αλλά με θαυμαστές και εκφραστές παντού σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα πραγματοποιήσει όλες τις απειλές του, όμως έχει έναν απέσιο σκατάνθρωπο για αντιπρόεδρο, που θα φροντίσει όσο μπορεί περισσότερο για την απώλεια των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, ας πούμε, ή για τον εξαναγκασμό των γυναικών να ολοκληρώνουν τις ανεπιθύμητες αγκυμοσύνες τους. Μπορεί ο Τραμπ να εξέφρασε ακραίες απόψεις για να τραβήξει τα πιο περιθωριακά στρώματα, τα αυθεντικά ρατσιστόμουτρα, και όχι μόνο τον κόσμο που έχει συχαθεί τα ίδια και τα ίδια. Όμως ο Πενς και η γερουσία και οι δικαστές που θα επιλέξει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πάνε την Αμερική πολλά χρόνια πίσω. Και κατ' επέκταση και τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι αυτό είναι που μας απασχολεί τώρα. Οι άνθρωποι που θα γίνουν θύματα διάφορων ειδών επιθέσεων από ακραίους που θα ξεθαρέψουν. Όπως έγινε στην Αγγλία μετά το δημοψήφισμα. Μόνο που στην Αμερική τα περισσότερα ακραία στοιχεία έχουν και όπλα και πλέον έχουν και δικό τους πρόεδρο. Αυτό είναι που μας έχει καθίσει στο στομάχι και όχι τα κακά λόγια. Και έχει καθίσει και στο δικό μας στομάχι και ας είμαστε τόσο μακριά, γιατί όπως και να έχει η Αμερική επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Ο Τραμπ, ο ικανότατος αυτός δισεκατομμυριούχος, ο πολύ έξυπνος για να πληρώνει φόρους, μπορεί να αγοράσει κυβερνήσεις για να κάνουν αυτό που θέλει. Μπορεί εδώ πέρα που βρίσκομαι τώρα, του χρόνου το καλοκαίρι, να έχουμε κυβέρνηση Le Pen. Και αν αυτό δεν σε τρομάζει επειδή δεν σε επηρεάζει προσωπικά, δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά να πούμε. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι δύο επιλογές ήταν κάκιστες. Η Χίλαρη Κλίντον εκπροσωπούσε το κατεστημένο και την ελίτ που δεν νοιάζεται για τον απλό κόσμο και το παρελθόν της είναι βαριά σπηλωμένο. Όμως ανάμεσα στις δύο επιλογές φαινόταν ως η λιγότερο κακή και σίγουρα η καλύτερη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω αν θα ήταν λιγότερο ή περισσότερο αιμοσταγής από τον showman πρόεδρο Τραμπ, αλλά ίσως και να μην ήταν τόσο κακή όσο παρουσιάζεται. Ομοίως και ο πρόεδρος Τραμπ. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα τι γίνεται όμως? Και δεν μιλάμε για κόσμο που ταράζεται υπερβολικά αν του πεις ότι το ανέκδοτό του δεν ήταν και τόσο αστείο, αλλά για ανθρώπους στον οποίον η ζωή κινδυνεύει πλέον. Τόσο εκεί, όσο και εδώ προς την Ευρώπη. Αυτά. Γρήγορες, σχεδόν βιαστικές σκέψεις πάνω σε ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει αυτές τις τελευταίες δύο μέρες. Ελπίζω όλο το βίντεο να αποδειχτεί λάθος και όποιος έρχεται και το βλέπει να αφήνει και ένα σχόλιο όπου θα με χλεβάζει που έπεσα τόσο έξω. Άλλο κακό να μην μας βρει. Τέλος. Like και subscribe.